κάνουμε λίγο περίεργα. Αλλά δεν είναι κουραστικό θέμα. Είναι βασική διεκδίκηση. Γιατί δεν υπάρχει καμία ουσιαστική αντίδραση από την Ελλάδα. Οπότε θεωρεί η Τουρκία βήμα-βήμα ότι κατοχυρώνει τη διεκδίκηση. Ποια χώρα της Ευρώπης θα ανεχόταν τέτοια συμπεριφορά από οποιαδήποτε γειτονική χώρα? Ποια? Πείτε μου εσείς ποια? 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 Η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία? Καμία! Μα καμία! Μήπως, λέω εγώ, μήπως την επόμενη σύνοδο πρωθυπουργός να ρωτήσει και να απαιτήσει 26 απαντήσεις, 30 απαντήσεις για τα θέματα αυτά από την πλευρά των δίθεν εταίρων συμμάχων μας. Των δίθεν. Αλλά για να καταλάβετε τι σημαίνουν κόμματα, θα σας απαντήσω τώρα τι κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα στην Ευρωβουλή. Η ελληνική λύση για μία ακόμη φορά υπερεξήγησε τροπολογίες υπέρ των κυρώσεων της Τουρκίας. Μα και πάρουν και το χέρι μου κουμπάκο, εμείς. Σαν νοσάλεγο τι είμαι. Εδώ είναι η τροπολογία. Τροπολογία ουσιαστικά να ερμηνεύουν κυρώσεις στην Τουρκία και Νέα Δημοκρατία. Κίνα, Λίπανο, Λίπανο. Αυτές, δηλαδή 12-11 τέθηκαν προς ψήφιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτές πραγματεύονται κυρώσεις απέναντι στην επέσχυντη τουρκική προκλητικότητα, διακοπή κάθε χρηματοδότηση προς την Τουρκία, τερματισμό ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, απότε λοιπόν για ακόμη μια φορά στην Ευρωβουλή τα συστημικά μέσα και κόμματα. Έλειπαν και έχουν ζωμίξει. Τα κόμματα Νέα Δημοκρατία, Κινάλ, ΣΥΡΙΖΑ έλειπαν. Έλειπαν. Ο δικός μας ευρωβουλευτής ήταν εκεί και ψήφισε. Ειλικρινά, γιατί είναι μια λαμπρή εξαίρεση η ελληνική λύση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ψήφισε υπέρ της Ελλάδος. Οι υπόλοιποι δεν ψήφισαν, απουσίαζαν φίλες και φίλοι. Δεν ήρθαν καν. Αυτό είναι το ψήφισμα που δεν ψήφισε κανένα ακόμα. Κατά τα λοιπά, πιστεύετε τα κόμματά σας. Να τους πιστεύετε τους ψεύτες. Και το λέω και το καταλάβω, δεν μπορώ άλλο. Τι να σας πω άλλο. Τι μπορώ να πω άλλο. Διότι γίνεται ψήφισμα υπέρ των ελληνικών θέσεων, η ελληνική λύση πάντα ψηφίζει. Το Κινάλ κατεβάζει. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ των ελληνικών θέσεων. Το ψηφίζουμε. Αυτοί, όταν υπάρχουν συμβήματα υπέρ των ελληνικών θέσεων, απουσιάζουν. Και μας κοροϊδεύουν λέγοντας ότι κάνουν δουλειά. Αυτό είναι που με ενοχλεί. Και θέλω να το καταλάβετε οι περισσότεροι. Εγώ θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Λέω αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Από εκεί πέρα ο καθένας από εσάς ασκάζει συμπεράσματα. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά αυτό το θέμα και παρέρχομαι σε αυτό που έχει σκοτώσει τους επιχειρηματίες. Που κυνηγάει η εφορία τον Έλληνα που ένα χρόνο τώρα δεν έχει το μαγαζί του ανοιχτό και κλειστό. Το ανοίγει, το κλείνει, το ανοίγει, το κλείνει. Τον κυνηγάει ο εφοριακός ως κυνηγός κεφαλών, πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να ξυλωθούν όλοι αυτοί που συμπεριφέρονται ως κυνηγοί κεφαλών. Που εκβιάζουν τον Έλληνα επιχειρηματία για να πάρουν μαύρα λεφτά. Που τον απειλούν. Είναι ή δεν είναι ένοχος, τον πάει στα δικαστήρια. Και για να πάει στα δικαστήρια μετά ο επιχειρηματίας, σε καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν σημαίνει αυτό ο επιχειρηματίας, να πληρώνει. 50% υποχρεωτικά για να πάει στα δικαστήρια. Αυτό είναι ένα κράτος εκβιαστών. Από την κυβέρνηση μέχρι και τους λίγους ή αρκετούς κακούς εφοριακούς. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλω να το πιστεύετε, δεν το πιστεύω, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Αυτό ισχύει όμως. Αν σου βάλουν 10 χιλιάρικα πρόστιμο ή 7 χιλιάρικα πρόστιμο, αν δεν πληρώσεις τα μισά, δεν μπορείς να πας στο δικαστήριο. Ωραίο κράτος, ρε. Δηλαδή, αν ο εφοριακός είναι μουρλός, τρελός, σχιζοφρενής ή εμπαθής με κάποιον επιχειρηματία, επειδή του δώσει 5.000 ή 10.000 μίζα, παξίσει, μπορεί να το σκίσει. Αυτή είναι η Ελλάδα. Πώς θα μείνουν να επενδύσει στην Ελλάδα, αλλά οι επενδύσεις που δεν αφαίρει ο φίλος μου ο Άδωνης και η παρέα της Δημοκρατίας, δεν φορολογούνται εδώ. Όλοι είναι με ΟΣΟ εταιρείες και όλοι είναι με μαϊμό εταιρείες πολιτικές. Άρα η φορολόγηση δεν είναι η ίδια, δεν του νοιάζει να εξυπηρετούν τα φιλαράκια του και να το ελέγχουν τον Έλληνα θέλουν. Αυτά για να καταλάβετε τι περνάει καθημερινά ο Έλληνας επιχειρηματής. Δεν είναι κακός ο Έλληνας που έχει ένα μαγαζάκι με τις υπαλλήλους. Δεν είναι κακός επιχειρηματής ο Έλληνας που έχει 5 υπαλλήλους, 10 υπαλλήλους στο μαγαζί του. Απλά τον αφήνει η πολιτεία να λειτουργήσει και να δουλέψει. Τον έχουν ξεσκίσει. Τον έχουν ισοπεδώσει. Κρύβουν μαγαζιά κάθε μέρα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Κρύβουν επιχειρήσεις, εστίαση, ταβέρνε. Τα πάντα. Τα έχουν ισοπεδώσει όλα. Κατά τα λοιπά, ζήτω μια δημοκρατία. Ζήτω, ζήτω. Δεν είναι ζήτω. Κανένα ακόμα δεν είναι ζήτω. Η Ελλάδα είναι ζήτω. Η Ορθοδοξία είναι ζήτω. Κάπου εδώ, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να πάμε γρήγορα, γρήγορα, φίλες και φίλοι, στα προϊόντα ξεκάθαρα.